Δεν πίστευε στα μάτια του ένα κτηνοτρόφο από τα χανιά από το θέαμα που αντίκρισε όταν έφτασε στη στάνη του το πρωί τη Πέμπτη. Πολλά αρνιά πνιγμένα, άλλα τραυματισμένα. Όπω δήλωσε στη νέα τηλεόραση Κρήτη ο κτηνοτρόφο, αδεσποτα σκυλιά εισέβαλαν στο χώρο του και προκάλεσαν τη μεγάλη αυτή καταστροφή. Ήταν μέσα τρει αδέσποτε σκύλοι, μεγάλοι. Δηλαδή δεν είναι κατάσταση αυτή, δεν θα πρέπει, δεν θα γίνουμε με αυτού. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Τι μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή δεν μπορεί να η φιλοζωική να έρθει να μας από πέρα. Αυτά τα ζώα τα κάνω μάνες. Αυτά τα ζώα τα προορίζω για μάνες. Τώρα τίποτα. Τίποτα. Τι μπορώ να κάνω. Πείτε μου, τι μπορώ να κάνω με αυτό. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ο κτηνοτρόφος αντιμετωπίζει τέτοια οικονομική καταστροφή. Εκείνος και άλλοι τόσοι έρχονται στο ίδιο έργο από τον ίδιο λόγο. Βλέπουν πνιγμένα τα εγωπρόβατά τους, τις κότε στα κουνέλια τους από αδέσποτους σκύλου. Άλλη μια φορά μου είχαν πνίξει 38 ρίφια. Και τι είχατε κάνει τότε. Τίποτα δεν είχα κάνει. Είχα βρει εκείνο που είχε τι σκύλου και μου λέει θα σε πληρώσω, θα σε πληρώσω. Τίποτα. Αυτό ήταν. Είμαι και εγώ, είναι και άλλοι τόσοι. Κάθε λίγο και λιγάκι ακού και πνίγουν του νιου κότε, τα λουνού ρίφια, τα λουνού αρνιά, τα κουνέλια. Ε, τι θα γίνει με αυτό. Όλα αυτά τα περιστατικά που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο νομό μα φέρνουν στην επιφάνεια την έλλειψη δομών στο δημοχανίων. Για την περισυλλογή και φροντίδα των εκατοντάδων αδέσποτων σκυλιών που τριγυρνούν στην πόλη.